Πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά μαζί με τον διευθυντή της τηλεόρασης Best, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες στιγμές που μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε έτσι και μια αισιοδοξία μέσα στα όσα συμβαίνουν με τις χρονιές της πανδημίας. Θα ξεκινήσω με την αισιόδοξη αναφορά από τις επενδύσεις της Κώστα Ναβαρίνο. Αν θα δούμε την έννοια της ΤΕΜΕΣ, πια νομίζω πάει συνώνυμο με την ανάπτυξη, είτε έχει να κάνει με τη Μεσσηνία, είτε έχει να κάνει με ολόκληρη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε το Ελληνικό, το Χίλτον και όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις που προγραμματίζονται από την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, είμαστε πολύ τυχεροί που μια τέτοια πολύ μεγάλη επένδυση αποφάσισε η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου με την πίεση βέβαια και με το όραμα του αείμνηστου του καπιτάνου Βασίλη, που του χρωστάμε πάρα πολλά, να μας βάλει στο χάρτη όλου του κόσμου. Το καινούργιο ξενοδοχείο ανοίγει μέσα στον Ιούνιο, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα δημιουργήσει και άλλες θέσεις εργασίας εκτός από αυτές που έχει το Κώστα Ναβαρίνο. Θα βοηθήσει πολύ πιο περισσότερο την περιοχή και ήδη αυτή τη στιγμή αυτό που δρομολογείται μας δίνει μια ανάσα αισιοδοξία ώστε να υπάρχουν δουλειές εδώ πέρα, να ξεκινήσουν δουλειές, όλες οι δουλειές. Μην κοιτάμε ότι κάποιοι βρίζουν και κάνουν και λένε το ένα και το άλλο, δηλαδή μόνο από την μικροπρέπειά τους. Μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο καπιτάνος Βασίλης να φτιάξει αυτή την επένδυση εκεί και να αγοράζει κάποια οικόπεδα, και όταν ξεκίνησε και το ξενοδοχείο αυτό να υλοποιείται σιγά σιγά, κάποιοι βρίζανε εκεί πέρα και κάτι λέγανε να τους πάρει το νερό και θα έχουν νερό να πιούνε, που το νερό έτρεχε στη θάλασσα. Να τα βλέπουμε για αυτά τα πράγματα, οι οποίοι τώρα το παίζουν σωτήρες της περιοχής. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα είναι το πρωτεύον όλο για τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας, στο να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, στο να έρθει κι άλλος κόσμος, να μεγαλώσει η Μεσσηνία μας, με αποτέλεσμα να γίνει ένα ζωντανό κομμάτι αυτή τη στιγμή όλου του κόσμου και να μην είναι ένα μεταναστευτικό κομμάτι, ένα ζωντανό κομμάτι εις ροής ανθρώπων και όχι να φεύγουν οι άνθρωποι μεταναστών όπως ήταν τόσα χρόνια. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα και νομίζω και άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, και εκεί να πούμε ότι και άλλες επενδύσεις γίνονται. Προφανώς. Και άλλες επενδύσεις γίνονται σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και ο κύριος Ματζής, ο Ελληναυστραλός, ο οποίος κατάγεται εδώ έξω από το πλατή, νομίζω, ετοιμάζει και το ξενοδοχείο αυτό στην παραλία του οικόπεδου του Παπαδόπουλου, που και αυτό θα είναι, ήδη κάνει πολλές επενδύσεις εδώ στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι και το ξενοδοχείο αυτό και σύμφωνα και με τα υπόλοιπα, ο καθένας ανάλογα την οικονομική του δυνατότητα, δίνει μια ανάσα αισιοδοξίας και θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που κακά τα ψέματα ήταν τελευταία των τελευταίων πριν το 2010. Θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι πώς ήταν, που ήταν ο νομός. 48-52. Και λέγαμε τότε, και να μην πω τώρα ποιον ευρύζαμε τότε. Πάντως επειδή ακούσαμε. Ποιον κατηγορούσαμε, μάλλον. Πάντως επειδή είδαμε και ακούσαμε και νωρίτερα και τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντάνα, αναφέρεται συγκεκριμένα σε οδικό χάρτη που έρχεται μέσα στο 2022. Να δούμε και την αναφορά έτσι, των έργων που δρομολογούνται στη Μεσσηνία. Γιατί όλοι κρίνονται και η κυβέρνηση θα κριθεί. Και προφανώς μια σειρά από έργα έχουν μπει σε μια τροχιά. Αυτό που έγινε με τον Περικλίνο Μαντάκη χθες το βράδυ, όπως το είχατε και αυτό που το δελτίο τύπου που έκανε και πολύ σωστή τοποθέτηση την οποία έκανε, δίνει μια. Ξεφύγαμε από τη μιζέρια, ξεφύγαμε από το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχουμε τρελαθεί κάθε μέρα να ανοίγουμε τις τηλεοράσεις, να βλέπουμε κάθε μέρα οπωσδήποτε το πιο σοβαρό πράγμα για τις πανδημίες, γιατί είναι αυτή, κόψαμε το ένα, κόψαμε το άλλο. Ήδη έχουμε τρελαθεί με τη ΔΕΗ, τα έχω ξαναπεί, με τους πληστηριασμούς. Ήδη σήμερα οι πληστηριασμοί γίνεται χαμός, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα πρέπει να επέμβει το κράτος. Στην ακρίβεια, τους πληστηριασμούς, η ακρίβεια, τεράστιο το θέμα, η οποία υπάρχει, και να μην λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια στην Τουρκία και η Τουρκία δίπλα, όπως θέλουν να μας παραπληροφορήσουν κάποιοι, η Τουρκία καταραίει η οικονομία, γιατί η δική μας τι κάνει εδώ. Εδώ πέρα γίνεται πραγματικά πανικός. Η Τουρκία έχει, λέμε ότι καταραίει η λίρα. Εμείς που δεν έχουμε τη λίρα, μας βγάζει η Ελστάτ σήμερα πόσο είπε. 5,2 πληθωρισμό. 5,2 πληθωρισμό, που δεν αποκλείεται να είναι 5,2. Πολύ πιο μεγαλύτερο είναι ο πληθωρισμό. Αυτό είναι στα χαρτιά. Ναι. Σε μια σταθερή οικονομία όπως είναι η ευρωπαϊκή, οικονομία. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Σε ένα ρεπορτάζ που κάνανε, που είδα προχτές σε κάποια θέματα, σε κάποια σούπερ μάρκετ, είναι τρομακτικό το, τρομακτική αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί, Αυτή μια ανάσα ακόμα αισιοδοξίας, και είναι υποχρέωσή τους, είναι αυτό το οποίο έκανε ο κ. Μαντάς εχθές και έκανε μια αναδρομή των 2 ετών
τον οποίον κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 2,5 χρόνια. Και τα έργα τα οποία έχουν δρομολογήσει. Μακάρι, μακάρι, γιατί εδώ έχουν βάλει τόσο τα πάντα. Μακάρι το 23 να μην συζητάμε για αυτά και να συζητάμε θυμάσαι, για... Θυμάσαι ότι το έργο, ιδιαίτερα το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόγγι, ήταν έτοιμο από το Σαμαρά. Mm-hmm. Ανατράπηκαν τα πάντα. Ανατράπηκαν τα πάντα από τη ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Το αεροδρόμιο ήταν έτοιμο επί Σαμαρά και ο κύριος Λαμπρόπουλος, θυμάμαι τότε σαν υφυπουργός, είχε τότε, είχαν παραχωρήσει και, και τους χώρους στάθμευσης για να προχωρήσουν το αεροδρόμιο. Δεν έγινε τίποτα. Μακάρι αυτή τη στιγμή αυτά που είπε ο κύριος Μαντάς και χαρήκαμε όλοι που τα ακούσαμε, μακάρι αυτά που είπε ο κύριος Μαντάς να υλοποιηθούν ή να πάρουν εμπρός. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται ο δρόμος, από ό,τι ξέρουμε, νομίζω θα πάρει εμπρός. Μακάρι, μακάρι μέσα στο έτος αυτό να πάρουν εμπρός τα υπόλοιπα. Ας είναι το πρώτο τελευταίο έτος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή με αυτή την κυβέρνηση. Μακάρι να πάρουν εμπρός. Αν πάρουν εμπρός, τουλάχιστον δεν θα σταματήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει εμπρός τίποτα. Μιλάμε τώρα για μηναγιώτικα φράγματα και τέτοια. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά του είπες ότι τα δίκτυα στο φιλιατρικό φράγμα έχει γεμίσει νερό και είναι ντροπή για όλους μας. Που πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, εχθές. Είναι ντροπή για όλους μας. Τα δίκτυα εκεί είναι και η παραγωγή εκεί ψάχνουν να βρουν νερό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να κάνουμε αυτά, να κάνουμε τα μηναγιώτικα τα φράγματα, τους δρόμους οπωσδήποτε και η ανάσα αισιοδοξία η οποία έδωσε είναι και το Καλαμάτα καλό νερό, το Τσακώνα καλό νερό, το οποίο από ό,τι είπε ότι κάτι γίνεται. Συμφωνία που έχει σε ενημέρωση που έχει από τον κύριο Καραμαλή. Αυτά είναι μια ανάσα αισιοδοξία πιο πολύ. Μάλλον για την Νότια Πελοπόννησο και ιδιαίτερα για τον νομό μας. Όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι, 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 ξαναλέω, να ευοδοθούν και να πάρουν μπρος και να μείνουν στα χαρτιά. Και να μην μας. Δηλαδή, γιατί ο πρώτος που θα κατηγορηθεί, πάλι να τρέξουν όλοι οι βουλευτές του νομού και πάλι ο πρώτος που θα κατηγορηθεί, γιατί τα είπε και αυτά δημόσια, εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα θα κατηγορήσουμε τον κύριο Μαντά, ο οποίος να πιέσει και βρετσίτη, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Γιατί εχθές, στην πολύ ωραία παρουσίαση και μπράβο του, αυτό μας γέμισε ελπίδες. Που δείχνει ότι παρακολουθεί όλα τα θέματα και νομίζω ότι αυτό πράγμα είναι ελπίδα σε όλους μας, όπου και να νίκει ο καθένας. Ναι, προφανώς τα έργα είναι για όλους τους πολίτες. Λοιπόν, σε λίγο θα πούμε πολλά περισσότερα και για τα έργα της Μεσσηνίας αλλά και για τις Πελοποννήσου μαζί με τη Γεωργία Ναυαστοπούλου, γιατί υπάρχει και συνέντευξη στο Περιφερειάρχη και έχουμε θετικές εξελίξεις να αναφέρουμε για τον Τζάνε Καλαμάκη. Το σημειώνω. Την βρέθηκε η λύση με το αρχαιολογία. Έχει βρεθεί η λύση. Όπως και έρχονται και 55 εκατομμύρια ευρώ για τους δρόμους της Πελοποννήσου, θα μας τα πει σε λίγο η Γεωργία. Γιατί και αυτά είναι πολύ σημαντικά, αφού αναφερόμαστε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Τώρα έχουμε ένα έργο το οποίο το είδαμε στην Ανατολική Καλαμάτα και θα μπορέσουμε να βλέπουμε και τις εικόνες. Όταν λέμε για Ανατολική Καλαμάτα, αναφερόμαστε σε μια ολόκληρη περιοχή. Εντάξει, μην το προσδιορίζουμε αποκλειστικά και μόνο στην Τέντα, που την βλέπουμε πίσω. Είναι μια περιοχή που εκτείνεται μέχρι τα λιώμενα του Βάγια. Ξεκινά από τη διασύνδεση από το ιστορικό κέντρο, φτάνει στον χώρο πίσω από το γήπεδο του Μεσσηνιακού. Στην Τέντα, αυτή η περιοχή που έχει μείνει έτσι. Και καταλήγει μέχρι και την παραλία της Καλαμάτας. Μιλάμε για 110 στρέμματα. Είναι τεράστια η έκταση, 17 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, καθόλου εύκολη προσπάθεια. Και αν δεν υπήρχε, εγώ θα το πω έτσι, γιατί το γνωρίζω και νομίζω ότι επεσήμανε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, η παρέμβαση, η συμβολή του Αντώνη Σαμαρά στο να δοθεί το πράσινο φως, έτσι, και με την πίεση του Αντώνη Σαμαρά από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, που γνωρίζει το θέμα. Νομίζω το θέμα, αλλά δεν υπέγραφε τόσο καιρό. Προφανώς. Να τα λες αυτά τα πράγματα. Έχει πάει ο Δήμαρχος 500 φορές απάνω στο Υπουργείο και τελικά τον πήγαινε από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα. Τέλος πάντων, επειδή και η παρέμβαση ήταν δυναμική από ό,τι ξέρουμε του πρώην Πρωθυπουργού, του Μεσσηνίου πρώην Πρωθυπουργού, είναι όλα καλά. Πολύ σωστά και ευχαρίστησε και τον κύριο Πέτσα και τον. Και τον κύριο Σαμαρά, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος ξαναλέω για αυτό το θέμα έχει πάει πάρα πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση όλη αλλάζει όλο θα αλλάξει όλη την περιοχή εκεί. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε τόσο καιρό, θυμάσαι που τρέχαμε εκεί πέρα για να μην πάρουν φωτιά τα κλαδιά που είχαν βγάλει πίσω από την Τέντα. Τα κλαδιά που είχαν βγάλει πίσω από την Τέντα και εκεί κάτι σκυλιά. Θυμάμαι τον Αντώνη τον Κουντρουμπή που πήγαινε εκεί πέρα και τράβαγε τα κλαδιά να μην πάρουν φωτιά. Λοιπόν, και είχαν κάνει κάτι φυτέψεις γεωργικών προϊόντων, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, κάτι κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση, αυτό όλο το σημείο, το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι μια χαβούζα, πραγματική είναι αυτό το πράγμα, με αυτή την ανάπλαση να πάρει μπρος αμέσως,
να πάρει ο Δήμαρχος πρέπει να την ξεκινήσει εφόσον πήρε το πράσινο φως και νομίζω ότι ήταν πολύ μια μεγάλη κατάκτηση του αυτό το πράγμα για να αλλάξει όλη την Καλαμάτα και όλο το σημείο αυτό εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει μπρος χθες, άμα έχει τη δυνατότητα για να το κάνει, και να μην ξεκινήσουν πάλι στην πολλατρία. Ο ένας δεν υπογράφει, βρήκαμε τον εργολάβο, τον ένα, τον άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και αυτό είναι μια πνοή αισιοδοξίας μέσα στην πόλη, η οποία θα αλλάξει την πόλη σε αυτό το σημείο. Προφανώς. Όπως και η τέντα, αυτά που είπε για την τέντα. Η ψήξη και θέρμανση μέσα στην τέντα που είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Ευτυχώς που παρανέβη το Υπουργείο εκεί με το Μεσίνιο, Θανάση Γιάνναρη και τον Διευθύνων Σύμβουλο του Ποσδεκτή. Ο κύριος Κατσίπος. Και ο κύριος Κατσίπος από την Τρίπολη, αλλά η συμβολή του Θανάση Γιάνναρη. Είναι πολύ καθοριστική προκειμένου να λυθεί και το αυτό το πρόβλημα στην τέντα, που στην τέντα κακά τα ψέματα 4-5 μήνες δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, έρχομαστε στο αυτοδιοικητικό πρόσημο. Είδαμε τι εξελίχθηκε μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε αυτό το ριζικό και δομικό ανασχηματισμό από τον Παναγιώτη Νίκα. Τα άλλαξε όλα. Νομίζω έβαλε και τη σφραγίδα του έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε, αλλάζοντας όλους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και δίνοντας και μια κατεύθυνση για το πώς θέλει ο ίδιος τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Πιο επιτελικό σχήμα, πιο συγκεντρωτικό σχήμα, με μεγαλύτερη απόδοση προφανώς. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης Ονίκας, γιατί σήμερα οποιοδήποτε βλέπω, διαβάζω εκεί, ακούω και, και γύρω-γύρω στην πιάτσα τι γίνεται, τι έκανε, ήθελε να κάνει μια επίδειξη δύναμης, λέει ο κύριος Νίκας και τον Αγκετάλο. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νίκας μετά από τόσα χρόνια αυτοδιοικητικού βίου πρέπει να κάνει επίδειξη δύναμης. Σε ποιους να κάνει επίδειξη δύναμης? Τους περισσότερους τους ξέρει. Τους περισσότερους τους έχει αναδείξει ο ίδιος. Εκεί με τις επιλογές του, αυτούς που έβαλε. Νομίζω ότι οι αποφάσεις του και οι τοποθετήσεις του είναι καθοριστικές πάντα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια και σαν Δήμαρχος Καλαμάτας ότι ο Παναγιώτης Ονίκας δίνει βήμα και σε νέους ανθρώπους. Και εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε. Ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, ο οποίος είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτούς, αλλά δοκιμαστούν και κάποιοι άλλοι σε αυτές τις θέσεις. Δεν υποβάθμισε κανέναν. Και αυτούς που έβγαλε δεν υποβάθμισε κανέναν. Τους έδωσε άλλη αρμοδιότητα. Όσον αφορά και εδώ πέρα τα τοπικά τώρα που κάποιοι λένε για τον Στάθη Αναστασόπλο και το ένα και το άλλο, ο Στάθης Αναστασόπλος είναι ένα κεφάλαιο, ένα πολιτικό κεφάλαιο για τη Μεσσηνία. Δεν αναφέρει κανένας, ούτε ο κύριος Νίκας θα αναφέρει, όπως το είδαμε. Τώρα, αν τον έβγαλε εκεί τον Στάθη Αναστασόπλο και τον έδωσε μια άλλη τοποθέτηση, νομίζω ότι και οι αρμοδιότητες που του έδωσε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσε, νομίζω, να βγάλει όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και να αφήσει το Στάθη εδώ. Γι' αυτό και αυτό το πράγμα έγινε, αφού είχε πάρει την επιλογή να βγάλει όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, έπρεπε να βγάλει και τον Στάθη Αναστασόπλο. Και γι' αυτό και ο Στάθης Αναστασόπλος, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και ούτε και έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξαναλέω. Ιδιαίτερα ο Στάθης Αναστασόπλος, από αυτούς που είναι όλους εκεί, που είναι εκεί πέρα, νομίζω ότι είναι απλό ανέμπειρος. Το έχει δείξει πάρα πολύ. Και πεδίο δόξη λαμπρό, να σου πω έτσι μπροστά του. Να προχωρήσει και αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και ο κύριος Νίκας, γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο έπλεξε το εγκόμιο και την άλλη μέρα μετά αυτή την παράδοση έπλεξε το εγκόμιο του Στάθη. Δεν του έκανε χάρη του Στάθη. Ο Στάθης αξίζει. Αξίζει, άξιζε και αξίζει. Γιατί την εμπειρία η οποία έχει είναι τεράστια σε αυτό το θέμα και αποτελεσματικότητα. Και σύμφωνα και με τις λιπνοδεξαμενές που λέει και αυτά τα πράγματα που είπε ο κύριος Νίκας για κάποια πράγματα και έτσι, οι απόψεις, επειδή έχω συζητήσει και κατηδίαν με τον κύριο Αναστασόπλο, λοιπόν, οι απόψεις οι οποίες έχει πώς να γίνουν οι λιπνοδεξαμενές και πώς να γίνουν σε αυτά τα πράγματα, λόγω που το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα, είναι γίνονται πολύ άμεσα ορισμένα έργα τα οποία θα ανακουφίσουν όλους τους αγρότες μας. Και νομίζω και σε όλες τις απόψεις τα έχει πάει πάρα πολύ καλά σε όλους, παντού όπου ήταν. Νομίζω και ξαναλέω ότι είναι και πιστεύω ότι είναι μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη Μεσσηνία και νομίζω ότι η στάση του κ. Νίκα δεν του κάνει χάρη που του έμπλεξε το εγκόμιο. Αξίζει να του μπλέξει το εγκόμιο του. Αφήνουμε την περιφέρεια, ερχόμαστε στο Δήμο Καλαμάτας. Δεν θα σταθώ στις αλλαγές, νομίζω ήταν λίγες σε επίπεδο δημοτικής αρχής. Τις είδαμε, ήταν οι δύο προσθήκες του κ. Καραγιάννη και της κ. Αγγελή. Από την άλλη, μεγάλη κουβέντα γίνεται για τη σύγκληση την οποία αναζητούν οι μειοψηφίες. Τη σύγκληση την οποία την ψάχνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση, ενεργή συζήτηση. Το είδαμε και από τις απόψεις του κ.
Κοσμόπουλου, του κυρίου Τζαμουράνη, της κυρίας Οικονομάκου σήμερα. Θα ακούσουμε αύριο και την κυρία Κουζή στην εκπομπή της Δέσποινας Ηλιοπούλου το απόγευμα «Τι λες τώρα». Και να πω ότι βεβαιώνεται ότι συζητούν, ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, ωστόσο δεν ξέρω πώς μπορεί και πότε μπορεί να βρεθεί η λύση. Το λέω η λύση της κοινής συμπλεύσης, γιατί κάποιοι είπαν για το καλοκαίρι, κάποιοι είπαν για νωρίτερα από το Πάσχα. Ο χρόνος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας και το πρόσωπο. Πολλά είναι, δεν είναι μόνο αυτά. Εν πάση περιπτώσει, καταρχήν να πω ότι έχει αναδείξει ένα θέμα μείζον πολιτικό για το Δήμο Καλαμάτας, το οποίο μας αφορά και εμάς, τις ζωές μας όλους. Στην πολύ καλή εκπομπή που κάνει η Δέσποινα Ηλιοπούλου, και να της πούμε συγχαρητήρια κάθε μεσημέρι, 5 με 7, ξεκινώντας από τον κύριο Τζαμουράνη, αναφέροντας και βγάζοντας όλους να πούνε τις απόψεις πάνω σε αυτό το τομέα με δύο χρόνια μετά. Αυτούς οι οποίοι συγκλίνουν, όπως το λένε, όπως λένε, στο δημοκρατικό τόξο, και οι οποίοι ψάχνουν να βρουν κοινό υποψήφιο. Δηλαδή, ή κοινό από αυτούς, έτσι. Τον κύριο Τζαμουράνη, τον κύριο Κοσμόπουλο, την κυρία Οικονομάκου και την κυρία Κουζή. Αυτούς και ο κύριος Μάκαρης, μην τον αφήνω. Ναι, και ο κύριος, συγγνώμη, και τον κύριο Μάκαρη, συγγνώμη. Όλοι αυτοί, από ότι, επειδή τις παρακολούθησα όλες τις εκπομπές της Δέσποινας και άκουσα και όλες τις απόψεις, κανένας δεν μηδενίζει το έργο του Δημάρχου. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Είναι και πολύ μεγάλη άποψη αυτό που λέμε. Κανένας δεν μηδενίζει. Άκουσα και την κυρία Οικονομόκου σήμερα, παρόλα τα αυτά που είπε πολύ σωστά, όπως και ο κύριος Κοσμόπουλος και οι υπόλοιποι όλοι, δεν μηδενίζει κανένας. Είπε θα μπορούσε να κάνει παραπάνω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Όπως είπε η κυρία Οικονομόκου σήμερα, ότι θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα, είπε κάποιες λεπτομέρειες εκεί. Για την έννοια της αναζωνίας περισσότερο, η κυρία Οικονομάκου. Εντάξει, το πήρε πολιτικά. Με τις φωτογραφίες και αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είπε θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, παρόλο που η θέση είναι δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι, χωρίς να είναι ελαφρυντικό πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει σε μια εποχή πανδημίας. Και όπως έχω ξαναπεί, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, που τον θεωρούσαν πολύ λίγο, με μια δημοτική αρχή, η οποία καταρχήν δεν είχε την πλειοψηφία. Με σοβαρά προβλήματα. Απέδειξε, ξαναλέω, απέδειξε με την εργατικότητά του, με το πείσμα του, με την καθημερινή του διεκδίκηση. Το είδαμε αυτό το πράγμα με τον Μπέτσα και με τον ένα με το άλλο. Στον Μπέτσα, στο Σαμαρά, στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω πού πρέπει να πάει, αν πάει και στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Απέδειξε όμως ότι διεκδικεί και έστω κάτι παίρνει σε αυτά τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει διεκδίκηση, δεν υπάρχει τίποτα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να μην μηδενίζουν το έργο του. Και λένε ότι μπορούσε να είναι ένα μέτρο έργο. Άκουσα και τον κύριο Κοσμόπουλο. Με πολύ σωστά τοποθετήσει ο κύριο Κοσμόπουλο σε πολλά πράγματα. Μίλησε για μέτρια. Για μέτρια κατάσταση και τέτοια. Και η μέτρια κατάσταση σε μια εποχή πανδημία και τέτοια πράγματα είναι καλή. Αλλά επειδή έχει απόψει και είναι πολύ πιο έμπειρο, ιδιαίτερα στα θέματα τη χωροταξία και τα θέματα των μεγάλων έργων, ο κύριο Κοσμόπουλο, νομίζω πιο καλύτερα θα ήταν. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πιο καλύτερα θα ήταν να μπορέσει να, για το καλό τη πόλη, ξαναλέω, γιατί εμεί είμαστε εδώ. Αύριο δεν θα είμαστε, ενώ η πόλη θα είναι, τα παιδιά μας συνεχίζουν, τα εγγόνια μας, τα παραπάνω. Καλό θα είναι αυτές οι απόψεις που έχουν για ουδείς αλάθητος να μπορέσουν να τα συζητήσουν. Να πάνε να του πούνε, δηλαδή, όταν θα πάει με μια υποστημονική ιδιότητα ο κύριος λόγω της δουλειάς του, ο κύριος Κοσμόπουλος ή ο κύριος Τζαμουράνης, και να του πούνε του κύριου. Και ας το βγάλουν και στη δημοσιότητα μετά. Ότι το έκανε με παρέμβαση τη δικιά τους. Αυτό το θέμα είναι λάθος, γι' αυτό και αυτό το λόγο νομίζω ότι ο κύριος Βασιλόπουλος ήδη έχει μάθει και ακούει. Όπως είπε και το σύνθημά του, όλοι μαζί, πώς το είπε το σύνθημά του από την πρώτη μέρα που βγήκε, νομίζω δεν χωράει κανένας να βγει έξω από αυτή την ιστορία, από αυτό το θέμα. Και ούτε να υπάρχουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι καλό για την πόλη και καλό γενικότερα και για το μέλλον της πόλης μια αντιδικία που μπορεί να έχουν κάποιοι μόνο και μόνο για να ρίξουν τον Βασιλόπουλο. Δηλαδή επειδή δεν είναι να ρίξουν τον Βασιλόπουλο, σώνει και καλά. Να βρούμε κάτι καλύτερο, εγώ δεν λέω. Όλοι, η δημοκρατία μας έχει δώσει το δικαίωμα όλοι να μπορούμε να κρινόμαστε από τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή μας βλέπει, μας κρίνει το έργο Λουνών, το δικό μας, όλο το έργο αυτό. Λοιπόν, το αποτέλεσμα όμως αυτή τη στιγμή, το μέτριο αυτό που λέει ο κύριος Κοσμόπουλος, που μιλήσω στάδιο και ο κύριος Ζαμουράνης που το είπε σε αυτό το θέμα, για να σου ολοκληρώσω μόνο σε αυτό το κομμάτι και να σου πάω στο παρακάτω, είναι ότι η κατάσταση αυτή, να έχει υπόψη, όπως το έδειξε η δημοσκόπηση, ο κόσμος εμπιστεύεται τη Δημοτική Αρχή. Δεν πιστεύετε τη Δημοτική Αρχή. Τώρα, αν δεν έχει. Είπε κάποιοι, άκουσα τον κύριο Κοσμόπουλο που είπε ότι έπρεπε να έχει πάρει ένα σύμβολο μηχανικό. Συμφωνώ απόλυτα.
Δεν είναι μηχανικός ο κύριος Σίμων, απόλυτα. Νομίζω όμως με την κίνηση που έκανε και με τον κύριο Καραγιάννη, που είναι έμπειρος μηχανικός ο κύριος Καραγιάννης τώρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα έκανε. Τώρα κάποιοι άλλοι λιδόρισαν το ότι αν πήρε τον κύριο Καραγιάννη, αν δεν πήρε τον έναν, αν δεν πήρε τον άλλον, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητιώνται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητιώνται. Στην αρχή πήγανε κάποιες συνεργασίες που είχε να κάνει και πολιτικά. Τώρα δεν νομίζω ότι και κάποιοι από ακούστηκαν κάποιες πολύ ακραίες θέσεις, πολύ ακραίες εκφράσεις. Νομίζω ότι δεν τιμούν κανέναν ιδιαίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα και τον Αντρέα τον Καραγιάννη, ο οποίος και δήμαρχος έχει κάνει και έμπειρος μηχανικός είναι και ξέρει και πάρα πολύ καλά και τον Δήμο. Λοιπόν, όπως και τους υπόλοιπους, δεν λέω. Απλώς μιλάω για τον Αντρέα τον Καραγιάννη. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Από ό,τι είδα εγώ και η κυρία Οικονομάκου και, και ο κύριος Μάκαρης και ο κύριος Κοσμόπουλος μίλησαν για ένα τρίτο πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί όλους αυτούς να τους ενώσει. Ο κύριος Τζαμουράνης είπε ότι καλό θα είναι να πάρει, επειδή δεν έχει δοκιμαστεί αυτός, βέβαια και η κυρία Οικονομάκου δεν έχει δοκιμαστεί. Ο κύριος Μάκαρης έχει δοκιμαστεί και ο κύριος Κοσμόπουλος. Είπε ότι καλό θα είναι να δώσει μια ευκαιρία ακόμα η πόλη. Και εντάξει, αυτό που λέει ο κύριος Ζαμονάς θεμητό είναι. Σε αυτό που λέει. Τώρα, αν θα βρουν τρίτο πρόσωπο ή όχι, το βλέπω πολύ δύσκολο. Ήδη έχουν κάνει προτάσεις, σου λέω εγώ τώρα, επειδή ξέρω σοβαρά, έχουν ζητηθεί μέχρι τώρα 4-5 ονόματα. Και από τη δεξιά πλευρά, και από την κέντρο αριστερή πλευρά, και από την πλευρά του Πασόκ. Ιδιαίτερα ένας είναι και πολύ κοντά στον πρόεδρο του, τον νέο πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και κάποια άτομα, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κοινή συνισταμένη εύκολα να πει έτσι και έτσι. Και το δεύτερο, δηλαδή πες έτσι που είναι Θέμης Κανελόπουλος. Τι θα πάνε όλοι μαζί με τον Θέμη τον Κανελόπουλο, ή που είναι Μπελογέννης, δηλαδή οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβατα. Προφανώς. Οι ψηφοφόροι. Γι' αυτό και δίνουν τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από όλους αυτούς, οι οποίοι έχει πάει στο Θανάση τον Βασιλόπουλο. Γιατί κακά τα ψέματα. Αναγνωρίζει και τον αγώνα που κάνει. Τέλειος δεν είναι κανένας. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση ενός προσώπου να πάνε όλοι μαζί. Τώρα θα μου πει ποιοι θα προχωρήσουν. Θα μπορέσει να το πάει κάτω-κάτω ο κύριος. Θα ξανακατεβεί ο κύριος Μάκαρης. Θα ξανακατεβεί ο κύριος Κοσμόπουλος. Καλά. Κύριος Κοσμόπουλος, σου λέω τι γίνεται. Υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις. Ναι, κάτσε να σου πω. Αυτό εκεί ήθελα να σου καταλήξω. Θα ξανακατεβεί η κυρία Οικονομάκου. Ο κύριος Ζαμουράνης, από ό,τι φαίνεται. Δηλώνει ότι θα κατέβει. Το έχει δηλώσει κιόλας. Γιατί την άλλη φορά, όπως πολύ σωστά είπε, τον άφησε ο νόμος αυτός ο οποίος έγινε μέχρι την τελευταία στιγμή, το οποίο ήταν ένα μειονέκτημα για αυτόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι και πολιτικές εξελίξεις. Τι πολιτικές εξελίξεις έχουμε? Εθνικές εκλογές. Γι' αυτό σου λέω. Τι πολιτικές εξελίξεις έχουμε και πώς θα είναι τα κόμματα, τι θα είναι. Πώς θα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι το Σταυρόλεξο. Είναι δύσκολο στη ανέβρεση ενός κοινού υποψηφίου. Πάρα πολύ δύσκολο. Ενός κοινού υποψηφίου, γιατί ο ένας θα του βρωμάει, ο άλλος θα του μυρίζει. Γι' αυτό το πράγμα ψάχνει να βρει το θέμα τι γίνεται. Δεν ξέρω τι, αν τελικά βρούνε και αν δεν βρούνε και τι θα γίνει, θα κάνει. Πάντως, και όποιος ανακατεύει ότι και να κάνει, η πολυφωνία που δίνει η δημοκρατία η οποία είμαστε, νομίζω ότι είναι καλή για την πόλη. Αρκεί να μην είναι από εμπαθείς απόψεις, γιατί το είπε αυτός και επειδή το είπε αυτός είναι λάθος. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Βασιλόπουλος πρέπει να είναι λάθος, επειδή άλλοι κάνουν αντιπολίτευση. Δεν γίνεται τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και προς τιμήν του άκουσα πολλά πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Κοσμόπουλος και μπράβο του, ο οποίος είπε κάποια πράγματα πολύ αυτά, είπε και κάποια πράγματα τα οποία. Και δόθηκαν και απαντήσεις από τον κύριο Βασιλόπουλο, γιατί προφανώς. Και δόθηκαν και απαντήσεις από τον κύριο Βασιλόπουλο και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ο κύριος Βασιλόπουλος, ο οποίος απάντησε άμεσα την άλλη μέρα και ο οποίος από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Βασιλόπουλος ξέρει τα πράγματα, γνωρίζει τα θέματα όλα απ' έξω και ανακατωτά. Δεν σου λέω ότι τα ξέρει, τουλάχιστον τα γνωρίζει. Ρωτάει, βλέπει τι γίνεται. Δηλαδή και κατά ψέματα, όπως ξαναλέω. Οι συνεργάτες για το καλό της πόλης, η πόλη όπως το είπε, μας χρειάζεται όλους. Και λέει, και όπως είπε, να κάνουμε μια σύμπτυξη δυνάμεων όλοι μέσα στην πόλη. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Μπελογιάννη για την όλη αυτή η παρέμβαση και ανάλυση. Νίκο, καλώς βράδυ. Καλό βράδυ.